Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και πάλι είμαστε μαζί σε ένα νέο βίντεο στο οποίο θα δούμε πώς πρέπει να ανιστέψουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματική Ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας να ελευθερωθούμε από τον ζυγό της αμαρτίας και από την κυριαρχία των παθών καθώς και μία διαρκής προσπάθεια να φτάσουμε με την χάρη του Κυρίου μας στον αγιασμό και στην θέωση. Στον αγώνα αυτό, σημαντικότατη θέση κατέχει και η νηστεία. Η νηστεία δηλαδή είναι ένα μέσον το οποίο μας βοηθά προς την θέωση. Η νηστεία είναι η πρώτη εντολή του Θεού που δόθηκε στους πρωτοπλάστους και έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και είναι ένα από τα βασικότερα όπλα της εν Χριστώ ζωής. Θυμηθείτε, εκεί με το δαιμονισμένο παιδί στην Καπερναούμ, όπου ο πατέρας το πήγε στους Αποστόλους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν και αργότερα το πήγε στο Χριστό και του λέει «Κύριε, το παιδί μου το πήγα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να του βγάλουν το δαιμόνιο. Και τι απάντησε ο Χριστός ότι «Τούτο το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Συνεπώς λοιπόν με την νηστεία αποκρούμε τις επιθέσεις του διαβόλου, χαλιναγωγούμε τις άτακτες επιθυμίες της σάρκας, καθαρίζουμε την ψυχή μας από τα διάφορα πάθη αποδιώκουμε τους εσχρούς λογισμούς, βοηθούμαστε στην προσευχή, ενισχυόμαστε στον αγώνα για την απόκτηση των χριστιανικών αρετών. Πώς νηστεύουμε τώρα κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία είναι η μεγαλύτερη και πιο αυστηρή περίοδος νηστείας. Αρχίζει από την καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή του Πάσχα, όπου κανονικά τελειώνει μετά από την Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Όταν θα γυρίσουμε δηλαδή στο σπίτι από την Αναστάσιμη Ακολουθία, όταν θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία, τότε θα πρέπει να φάμε. Και όχι όπως κάνουν οι κοσμικοί που τρώνε αφεσπέρα στο Μέγα Σάββατο. Το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο του έτους το οποίο νηστεύεται το λάδι. Είναι αυστηρή νηστεία. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει νηστεία αλάδοτη τις καθημερινές, από Δευτέρα δηλαδή έως Παρασκευή, και Σαββατοκύριακο έχει κατάλυση ίνου και ελαίου, λάδι και κρασί δηλαδή. Μπορούμε να φάμε το Σαββατοκύριακο κάποιο λαδερό φαγητό και να πιούμε και λίγο κρασί. Αυτό εννοεί κατάλυσης ίνου και ελαίου. Αν ορισμένοι τρώνε λάδι και άλλες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη δηλαδή, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο για λόγους αδυναμίας, για ασθένεια δηλαδή σωματική. Αν κάποιος δηλαδή είναι ασθενής ή παίρνει φαρμακευτική αγωγή, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μπορεί να καταλύσει λάδι. Αλλά και πάλι όπως είπαμε το καταδύναμιν ο καθένας ό,τι μπορεί θα κάνει. Ορισμένοι για λόγους αδυναμίας καταλύουν έλεο. Αυτά είναι και με βάση την κρίση του εκάστοτε πνευματικού τους. Αλλά όπως είπαμε η νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. «Ό,τι μπορεί ο καθένας, το καταδύναμιν». Την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου, ό,τι ημέρα και να τύχει, ακόμη και Τετάρτη και Παρασκευή να τύχει, καταλύεται το ψάρι. Και κατάλυση ελαίου, έχει την εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 9 Μαρτίου, και κατά την εορτή της Συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, 26 Μαρτίου. Ό,τι μέρα και αν πέσει δηλαδή η εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα και η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, μπορούμε να καταλύσουμε ίνο και έλεο. Για ποιους λόγους όμως νηστεύουμε, αγαπητοί αδελφοί, αυτά τα είπαμε και στο προηγούμενο βίντεό μας, όπου μιλήσαμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Τυρινής. Νυστεύουμε όχι για να φανούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Κύριος όταν νηστεύετε, να το κάνετε εν το κρυπτό, όχι απλά για το θεαθήνε της ανθρώπης. Ο Χριστός μας προτού αρχίσει την δημόσια δράση Του, νήστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Η νηστεία αυτή που έκανε, έδωσε αφορμή στον σατανά να τον πειράξει. Εκεί με τους πειρασμούς στο όρο των πειρασμών Παρόμοια και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, ας ετοιμαζόμαστε και ας προγυμναζόμαστε στους αγώνες εναντίον των πνευματικών αντιπάλων, δηλαδή των δαιμόνων. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει «Το πνεύμα και η σάρκα του ανθρώπου βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Με ποιον θα συμμαχήσεις? Αν συμμαχήσεις με τη σάρκα, θα εξασθενήσει το πνεύμα». Ενώ, εάν συμμαχήσεις με το πνεύμα, θα υποδουλώσεις την σάρκα. Εφόσον, λοιπόν, θέλεις να ισχυροποιήσεις το πνεύμα σου, δάμασε την σάρκα με την νηστεία. Με την νηστεία δείχνουμε τον σεβασμό και την υπακοή στον Δημιουργό και Κύριό μας. Γιατί είναι η πρώτη εντολή που έδωσε στους πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύα. Μέσα στον αληθινό σκοπό της νηστείας υπάρχει αγάπη. Η αγάπη μας πρώτα πρώτα για τον Χριστό. Κάποιος ο οποίος δεν αγαπά τον Χριστό δεν βρίσκει τον λόγο και να νηστέψει. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής «Όποιος αγαπά τον Θεό προσπαθεί στην γη να ζει αγγελικό βίο, το καταδύναμιν, Γι' αυτό νηστεύει, αγρυπνεί, ψάλει και προσεύχεται και πάντοτε σκέπτεται καλά για τους ανθρώπους. Ακόμη νηστεύουμε διότι διδαχθήκαμε από τον Κύριό μας ότι το γένος των δαιμόνων εκπορεύεται μόνο με προσευχή και νηστεία. Η νηστεία λοιπόν διώχνει τα δαιμόνια των παθών που κυριεύουν και πολεμούν την σάρκα μας και μολύνουν την ψυχή μας είναι για εμάς η νηστεία, όπλο και φάρμακο. Είναι πράγματι και πολύτιμο φάρμακο η νηστεία διότι προφυλάσσει και θεραπεύει την αρρώστια της ψυχής και του σώματος. Η γαστριμαργία, η καταστροφική αυτή πολυφαγία, αποχαυνώνει τον άνθρωπο και βλάπτει ανεπανόρθωτα την υγεία του. Η νηστεία λοιπόν είναι ένα από τα μέσα για να κατασυγάσουν τα πάθη. Επειδή υποβάλλει σε εκούσιες στερήσεις, δοκιμάζει την ηθική δύναμη και δαμάζει τα άτακτα σκυρτήματα της σάρκας. Η νηστή, αγαπητοί αδελφή έχει μεγάλο περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο η τροφή. Νηστεύσομεν σωματικός, νηστεύσομεν όμως και πνευματικός, λένε οι γραφές. Τιμή γαρ νηστείας ουχή σιτίων, αποχή, αλλά μαρτιμάτων αναχώρησης. Η αληθινή νηστεία δηλαδή δεν είναι μόνο το να απέχει κανείς από τα φαγητά, αλλά να φεύγει μακριά από τα αμαρτήματα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σε τίποτε απολύτως δεν μας ωφελεί η νηστεία, αν δεν είναι έκφραση ειλικρινούς μετανοίας ίσα ίσα μπορεί να μας δώσει την ψευδέστηση ότι κάτι κάνουμε, φαρισαϊσμός. Όχι αγαπητοί αδελφοί, η νηστεία που θα κάνουμε πρέπει να είναι αποτέλεσμα αληθινής αγάπης προς το Θεό. Να κάνουμε την νηστεία όχι τυπολατρικά, αλλά επειδή αγαπάμε το Θεό, ως έκφραση έμπρακτης μετανοίας. Γιατί εάν κάνουμε νηστεία τύπο λατρικά και δεν τρώμε κρέας αλλά με την κατάκριση εξουθενώνουμε και κατατρώγουμε τις σάρκες του πλησίον μας θα μας πει ο Θεός αυτά που είπε πάλι ποτέ διαστόματος προφήτου Ισαΐα «Την νηστεία και τις εορτές σας της μισή η ψυχή μου εφόσον δεν συνοδεύονται με μετάνοια, ειλικρίνεια, αγάπη και δικαιοσύνη». Προσοχή όμως στο σημείο αυτό, αυτό που λένε κάποιοι ερετικοί στο διαδίκτυο, ότι νίστεψε την κατάκριση, την πονηρία και όλα τα άλλα και άσε το κρέας. Όχι, όλα θα τα κάνουμε. Και σωματική νηστεία, αποχή από τα φαγητά που ορίζει η εκκλησία μας ότι δεν πρέπει να τα φάμε, αλλά και πνευματικός. Νηστεία δηλαδή, από τις αμαρτίες και τα πάθη και την κατάκριση και όλα τα υπόλοιπα. Επί της ουσίας, ολόκληρη η ζωή μας είναι πνευματικός αγώνας και πρέπει να είναι καθημερινό μας μέλημα. Την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και κυρίως την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα καλούμαστε οι χριστιανοί να αναβιώσουμε τα πάθη του Χριστού μας και να γίνουμε κοινωνοί των παθημάτων Του. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Καλή και Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλόν αγώνα σε όλους μας.